Καλησπέρα σας, είναι η μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Να το κάνουμε και εμείς αυτό. Να γράφουμε πέντε εκπομπές ανάλογους, τη Δευτέρα και να φεύγουμε μετά να γυρνάμε την άλλη Δευτέρα. Αυτό λες που λες. Πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν μηνύσεις πέρα από εγκεφαλικά. Κάνε. Όχι μηνύσεις. Μήπως κινδυνεύει η ζωή μας. Αυτό είναι το θέμα. Η μηνύση σιγά τώρα έγινε και ήρωας ο Κυριάκος Θωμαίδης. Το Κυριάκο ρε εσύ. Το ρουφιανέψαν τι έχει εκπομπή, αλλά αυτή την είχε μαγνητοσκοπημένη. Δηλαδή ξέρει με τι ρουφιάνο συνεργάζεται. Μπορεί επίτηδες να τους τα είπε κιόλας. Τι τρολιά είναι αυτή. Και δηλαδή τι έγινε. Δεν έχουν και θέματα εσωτερικά μεταξύ τους. Ποιος το είπε και δεν τι έγινε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κοιμήθηκες δύο λεπτά μετά το τέλος εκπομπής. Αυτό το έχω... Έβλεπα την εκπομπή, αλλά δεν κατάλαβα μετά ότι κάτι παίζει. Καλά, που πείτε στον Μπατζόγκο και βλέπω την εκπομπή, γιατί εγώ δεν αντέχω το πάνελ. Αυτό το χουί πάντως το έχουν αρκετοί συνάδελφοι. Διαβάζει ηχογραφημένα και έχουν ενδιαφέρον, όπως τα χθεσινά. Εντάξει, κάτσε και βλέπεις. Λέει και για την ομάδα σου. Ξεφώνιζε όλο τον κόσμο χθες. Τον Καραμπαπά ξεφώνιζε, τον Κόκαλη ξεφώνιζε. Το Φως ξεφώνιζε. Τον Βρέντζο τον έσκησε. Τον Κοβάσεβιτς τον ξεπάτωσε. Τον Κοβάσεβιτς θα βάλω δημοσιογράφους τον ξεφωνίζουν. Δηλαδή όλο τον κόσμο. Το Ζαγοράκι. Το Ζαγοράκι δεν είπε ποτέ για το Ζαγοράκι. Δεν άκουσα κάτι για το Ζαγοράκι εγώ. Ούτε διάβασε. Δεν αντιλήφθηκα κάτι. Πάτσε στο post. Διάβαζε. Μήπως ήταν στο zapping αυτό. Δεν άκουσα. Τι έβλεπε δηλαδή. Τη Μιλάγκο στην Αντίθαση. Τη Χουάνα την Παρθένα. Είχε στον ελληνικό τον Κουτσούμπα. Καλά, εντάξει. Λογικό. Δεν έπεισε το Χαρίλα ο Φλωράκη, το συγχωρεμένο. Λογικό, ρε φίλε. Έχει πεθάνει. Ή καμιά δεκαριά, πέντε. Πέθανε. Αυτόν και τον Ζολώτα, ποτέ δεν μπορεί. Έχει μετεμψύχωση στην Παπαρίνα. Ο Ζολώτα πέθανε. Ζολώτα πέθανε, νομίζω. Ζολώτα 4. Ζολώτα. Έτσι που λε, δεν άκουσα κάτι. Για τη δικιά σου ομάδα, γιατί σε πάω 24, αν θυμάμαι καλά. Δεν το είδα, δεν το είδα. Τι δεν το είδε. Είδα, να σου πω το πρωί για τους καβαλέρες πως τους έσκησαν τους άλλους. Έγινε 3-2. Τους ανύπαρκτους. Εύκολα. Ναι, 41 πόντους ο Ρεμπρόν, 41 ο Ιρβινγκ. Οι άλλοι βάλανε. Μην μπαίνεις ρε, μην τσιμπάς ρε. Τζάλο παίζουνε. Ναι. Να πάνε το κάνουν 3-on-3. Έχει κάτι αναπληρωματικούς που δεν παίζουν στον ΠΑΟΚ. Μην τσιμπάς ρε τώρα και αλλάζει συζήτηση αυτός. Για έλεγε εδώ, τι λέει εδώ. Ναι, ναι. Έτσι που λες για τον Ιρβινγκ. Ό,τι έκανε μέσα ήταν. Ναι, ναι. Πρέπει να έχει κάνει πάνω από 6 έρμπολο ο τέτοιο. Αυτός ο πετάει την μπάλα. Εκεί, αυτό που σου. Εκεί, τι ναι, λέει εκεί. Τα bold διάβασα. Πάμε στου χορηγού εκπομπή. Ποιο χορηγό εκπομπή, δηλαδή. Εδώ και έχει το κόσμο. Δεν δηλαδή. Περιμένουμε πώ και πώ να πούμε. Για ποιο πράγμα. Εδώ τι λέει εκεί. Νόμιμη υποκλοπή ΕΕΠ. 22/6/12. Έχει παραγραφήρεση. 16 έχουμε, στα 5 χρόνια. Πλάκα, πλάκα, ρε φίλε, 4 χρόνια περάσανε. Είναι τραγικό. Και βγαίνουν ώρα 13 και 19, μεσημέρι ήταν ακόμα. 13 και 19, είναι δύσκολη στιγμή. Συνομιλία Σάββα Θεοδωρίδη, αντιπρόεδρο Ολυμπιακού, με δημοσιογράφο Μου. Μιχάλης Μορφωνίδης. Μελισίδης. Εδώ γιατί γράφει τα αρχικά και χθες το βράδυ είχαν τα όνομα κανονικά. Εγώ πιστεύω θα κάτσω εδώ το Θωμαίδη. Εγώ επειδή δεν είμαι και προφανώ να χωνέψω ότι έπαιξε αυτό ο καθυστερημένο στο Βέλγιο. Ναι. Ωραία. Σήμερα θα παίξω. Να σε ενημερώσω για όσου παίξανε πρώτο σκόρερ. Σήμερα αγωνίζεται το πρώτο σκόρερ τη διοργάνωση. Από σήμερα ξεκινάει δηλαδή. Χριστιανό. Ναι. Λοιπόν. Πάλι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο τώρα. Ναι, όμω πήγε και 20 δεν έχουν πει χορηγού ακόμα. Νόμιμη υποκλοπή 22 εκπήγουν. Αυτό περιμένουν να ακούσουν. 1 και 20 το μεσημέρι. Εκεί η Αθήνα τέτοια ώρα αρχίζει ξυπνάει και κάνει τι πρώτε κουβέντε. 1 και 20. Πες, τι είπε, μωρέ, τι είπε. Τι είπε, τι έλεγε. Εγώ τα είχα υπολογίσει αυτά τα παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν δύο παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν μιλάς τηλέφωνο. Ναι, είναι πληθυντικό. Αθηναϊκά είναι αυτά. Πληθυντικό. Τα λένε δύο φορέ. Αθηναϊκά για να κερδίσει χρόνο εκεί. Τώρα δεν ξέρει τι να πει. Και το λέει δύο φορέ για να σκεφτεί. Γιατί λέει ψέματα. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Βρίζα θα το χτυπήσει το παιχνίδι και δεν είναι Ζαγοράκη. Και τι είπε δηλαδή τώρα. Τι είπε. Κάποια παιχνίδια. Δύο του ΠΑΟΚ προφανώς. Μου λέει δύο φορές του ΠΑΟΚ. Και ότι ο ΠΑΟΚ θα χτυπήσει τα παιχνίδια. Να τον πλένουμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τι είπε δηλαδή. Ότι τι. Τι κατάλαβες εσύ.
Εσύ τι κατάλαβες. Δηλαδή όλα τα άλλα του βάζει το καταλόγιστο. Τώρα που είσαι και τον ΠΑΟΚ. Αν ήταν άλλος. Αν ήταν άλλος, επειδή ξέρω ότι για τη γραφικότητα μιλάμε. Ε, τότε τι ασχολείσαι. Ναι, μα δεν ασχολούμαι, χαβαλέ σου κάνω. Αλλά από εκεί και πέρα. Κοίταξε, δεν τον παίρνουμε στα σοβαρά γιατί προσπαθεί κάποιον να μπαρέψει. Ναι, να μπαρέψει. Οπότε από τη στιγμή που είναι έτσι και φαίνεται κιόλας ότι λέει ψέματα, κοιτάζει να κερδίσει χρόνο, δεν τον πιστεύουμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν τον πιστεύουμε. Αν για κάποιο λόγο το έλεγε ανάποδα. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Ζαγοράκης τα χτυπάει τα μας. Και δεν είναι βρίζας. Ξέρεις τα γινόταν σήμερα. Ωραία, φίλε. Αφού δεν πουλάει ο Βρίζα, δεν πουλάει ο Βρίζα, δεν έχει πολλούς φίλους. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, δεν έχει πολλούς φίλους. Δεν έχει πολλούς εχθρούς. Δεν έχει πολλούς φίλους. Έχει φάει μια στημένη ιστορία εδώ και χρόνια. Και πρέπει επειδή δεν μιλάει, την πληρώνει. Έλα, μωρέ, εντάξει. Δεν είναι. Για τον Ζήση ειδικά τώρα, άσετε να μην αρχίσουμε να λέμε. Απλά το θέμα είναι ότι. Καλά, 22 Ιουνίου τι παιχνίδια παίζονταν δηλαδή. Ρε αγόρι μου, ούτε με Βρίζα ούτε με Ζαγοράκη μας πήραν παιχνίδια αυτή τότε. Δηλαδή τους είχαμε τότε. Μέσα έξω τους είχαμε τότε. Δηλαδή άντε να χάσαμε ξέρω εγώ 2 στα 10. Αυτό δηλαδή αυτό που λέει δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό είναι το 12. Τους έχουμε κερδίσει στο κύπελο, τους έχουμε κερδίσει να πούμε στο Καρεσκάκι και τους έχουμε κερδίσει. Δηλαδή είναι το εξοχικό μας κανονικά. Εκείνες τις χρονιές το 10 με 13-14 τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι άμα ήταν ανάποδα, θα βγαίναν πάλι στη μένη να πούμε εκεί οι συγχωριανοί αυτοί που βολευτήκαν από δουλειές και μπλα 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 μπλα. Θα λέγανε το παρεάκι, το έτσι, το γιουβέτσι, θα το είχαμε εμείς στη λάσπη. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα στην προκειμένη περίπτωση. Όχι ότι αυτά που λέει ο. Πώς το λέγανε, ο Γκούντολφ. Ωραία, είναι. Γκάνταλφ, πώς το λέγανε αυτό το. Στον άρχοντα δαχτυλιδιών. Ούτε ξέρω. Γκάνταλφ. Αυτό που λέει ο Γκάνταλφ. 7. Νομίζω Ρούντολφ. Ναι, είναι. Δίκαιρατα. Γκούντολφ, είπε και λέω τι λέει Ρούντολφ. Έκανα Ρούντολφ με Γκάνταλφ. Μαζί. Γκούντολφ, μαζί. Ωραίο, ε. Ο μάγο και τα τάσκη, έτσι. Ναι, ωραία. Τέλος πάντων. Δεν γίνεστε κατανοητοί όμως. Τι δεν γινόμαστε κατανοητοί. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Πώς δεν καταλαβαίνει. Υπάρχει κάποιος που δεν καταλάβει να σηκώσει το χέρι του. Όχι, όλοι κατάλαβαν. Όλοι κατάλαβαν. Τέλος πάντων, έγινε αυτό τίποτα το σκηνικό. Τίποτα σοβαρό θα πούμε. Βγάζεις πολλά συμπεράσματα και από τα χθεσινό βραδινά. Ότι. Ρε φίλε, δεν μπορεί να υπάρχει μία μήνυση εναντίον ενός δημοσιογράφου και να παίρνει χαρτί σύλληψης. Γιατί αυτό θέλει μία εισαγγελική παραγγελία. Θέλει. Λοιπόν, και να μην σκέφτεται αυτός ο εισαγγελέας να πει, ρε φίλε, εντάξει, ωραία, τον κάνει μήνυση. Πολύ ωραία. Αυτός όμως ετοιμάζεται να βγάλει μία εκπομπή. Δεν είναι πλήγμα εναντίον της ελευθεροτυπίας το να μην παίξει αυτή η εκπομπή. Τρεις μέρες έχεις περιθώριο να τον συλλάβεις έναν. Άστο να κάνει την εκπομπή και πες το ακούστε να δείτε κύριε Θωμαίδη. Εδώ θα είμαστε απ' έξω. Μόλις τελειώσετε την εκπομπή, είμαστε υποχρεωμένοι να σας συλλάβουμε. Ας πάμε στο αστυνομικό τμήμα και φέρτε και στο δικηγόρο σας να τη βρούμε την άκρη, να πάρετε μια προθεσμία και να απολογηθείτε για αυτή τη μήνυση. Γιατί πάει δηλαδή να κάνει τέτοια παρέμβαση έτσι ώστε να μην βγει η εκπομπή. Γιατί να μην βγει μια εκπομπή. Και τι υπόθηκε δηλαδή. Ο φίλος εδώ. Ο Λουκάς, έχουν υποθεί τέρατα και σημεία. Έχει δηλαδή. Δίκιο σε αυτό που λέει. Ποιος είναι ο Λουκάς? Νομίζω ότι ο Λουκάκου. Ο Γκάντολφ. Ο Γκούντολφ. Ο Ρούντολφ. Ο Ρούντολφ, ναι. Εννοεί τα μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ που κερδίσαμε το 12 και τους πέρασαν στη βαθμολογία και όχι τα μάτς με Ολυμπιακό. Ότι δηλαδή ο Βίζας το παίζει το παιχνίδι, δεν είναι ξέρω εγώ. Γιατί φοβούνται μην το στήσει ο ΠΑΟΚ και χάσει τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Έλα βέβαια, τι νομίζω τώρα εδώ, 2000 νομίζω υποθέσεις. Ότι έχει δίκιο ο Λουκάς αυτό δε, που λέει. Ναι, και εννοεί, ότι, όχι ότι είναι έτσι. Δεν μιλάει για μάτς δηλαδή Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Ναι. Μιλάει για Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ μάτς. Με τι ασχολείστε τώρα. Με κάτι που υπόθηκε μήνα Ιούνιο από τον άνθρωπο αυτόν. Και κάτι και ασχολείστε. Αλλά και γενικά γιατί να γίνει μήνυση. Δηλαδή τι υπόθηκε, ποιος θύχτηκε, τι έγινε. Αυτά όλα τα έβαλα από το μυαλό του πάλι ο Θωμαίδης, όπως όλα τα άλλα. Τι έγινε χθες ώστε να κινητοποιηθεί το σύμπαν. Ενώ για άλλα που ήταν τρεις χειρότερα και πέντε φορές πιο σοβαρά, πέρασαν έτσι. Εγώ πάλι σου λέω. Μιλούσε με υπουργούς, που μιλούσε για λεφτά, που μιλούσε για στοίχημα, που μιλούσε για πράξεις. Εδώ τι είπε, ότι βριζόταν τον κόσμο Θεοδωρίδης. Και. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Όταν δείξει ένα τέτοιο άνθρωπο στον πειχαντισμό σου, θα δει και η στιγμή που η γραφικότητα θα σπάσει τα κοντέλ. Όπως. Δηλαδή, τώρα φαντάσου τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ πάλι επιμένω. Μιλάμε για μια
Υποκλοπήσα. Συνομιλία. Το 2012 η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει παρότι έχουν ακουστεί σημεία και τέρατα, και η ίδια εξουσία η οποία δεν μπορεί να προχωρήσει μια υπόθεση 4 χρόνια μετά κινείται αστραπιαία για να συλλάβει ένα δημοσιογράφο. Δεν με νοιάζει εμένα ο Θωμαίδης, τι ρόλο παίζει ο Θωμαίδης κλπ. Γιατί ρε μάγκες το κάνετε αυτό το πράγμα? Γιατί εντάξει, η κατάσταση σε αυτή τη χώρα έχει ξεφύγει εντελώς. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο? Ό,τι θέλουν κάνουν. Ναι, και δεν δίνουν οργανισμό σε κανέναν. Σε κανέναν. Ό,τι θέλουν πραγματικά. Τι να πεις και τι να κάνεις τώρα. Δεν πειράζει, πάμε στα δικά μας, πάμε να κάνουμε περομάδα. Θέλω Ματέους, άρχισα να καψουρεύομαι. Τι? Θέλω Ματέους. Άρχισα να τον καψουρεύομαι, διάβασα χθες και αυτά. Θα τον πάρουμε. Εντάξει, μην αγχώνεις. Με πήρε τηλέφωνο ο Κρις, λέει το μισό θέμα είναι δικό μου, να ξέρεις αυτό που γράψατε χθες για τα όργια που κάνανε ο Ματέους και ο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Τσομπάς το σκέφτηκε επειδή άκουσε τον Κρις. Ναι, γιατί όχι. Κάθε και το κατέγραψα. Είναι 10 παιχνίδια, 9 νίκες, 1 ισοπαλία και κάνουν παπάδες οι δύο και που παίζαν κτλ. Δεκάρι ο Σάκοφ. Δεν είναι δεκάρι. Τι είναι? Σε 4-2-3-1 ήταν και αμυντικό χαφ. Άλλο λέω ρε. Σε πολλά παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια έπαιζε. Σε αυτά τα παιχνίδια. Λιγότερα δεκάρι. Κάνα δυο. Ναι, αλλά έκανε αυτό που είπαμε, γιατί το είδα κι εγώ. Πήγαινε, έκλεινε πολύ στον άξονα. Γι' αυτό λέει δεκάρι ο Κόλκας. Όχι, ρε. Το κανονικό οχτάρι. Ναι. Έχει δημιουργικές ικανότητες. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι πεδίο δράσης του. Εκεί. Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εμείς είναι ότι έχουμε πολλά εξαροχτάρια και δεν έχουμε κανένα οχτωροδεκάρι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, γκολ από την πίσω ζώνη όπως χρειάζεται κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της, είχαμε, ξέρω εγώ, μόνο του Πέλκα. Μετά καταγράφει οι δύο Τζιόλις, δύο Χαρίσης, ένα ο Τσίμιρο. Με αυτά τα νούμερα δεν πας πουθενά. Ο Κάτσι είχε. Ναι. Όχι. Εντυπωσιακά. Όχι, μένα, αλλά είχε λίγα. Δεν είναι νούμερα αυτά. Δεν είναι. Δεν είναι νούμερα. Η πίσω ζώνη πρέπει να σου προσφέρει καμιά 20 γκολ τη σεζόν. Και εσύ είχες, ξέρω εγώ. 8. 6. Όχι, όχι, όχι. 9 έχει μόνο Πέλκας. Είχες εγώ 13. Είναι λίγα. Είναι λίγα γιατί πρέπει να υπάρχει ο φόβος στον αντίπαλο ότι μπορεί να την πατήσει και από εκεί, ρε φίλε. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή να είναι πιο προσεκτικός με όλους τους παίκτες σου. Και θα αναλύσουμε λίγο για να καταλάβουμε και λίγο ποδοσφαιρικά το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Να αναλύσουμε δηλαδή γιατί ο ΠΑΟΚ κινείται έτσι. Νομίζω ότι είναι σαφές πλέον και το λένε τα νούμερα. Και νομίζω ότι δεν έχει κανέναν ενδιασμό ο ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Τι διαβάζετε? Μηνύματα. Και είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο ξεκάθαρος ο ΠΑΟΚ στις επιδιώξεις του. Και γι' αυτό είναι και αποτελεσματικό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστή εντός των συνόρων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι πιο ξεκάθαρος στο τι χρειάζεται. Αν θα τα πούμε αυτά μετά το διάλειμμα, νομίζω ότι θα είναι μια αποδιστάξη. Άμα βρει και άλλη την ΕΠ να διαλύεται, θα είσαι μια χαρά. Γιατί δεν μπορεί να βρει άλλο δεν μπορεί. Πέχνει να πάρει. Ή δεν μπορεί. Κάποτε βρήκε τη Μέταλλη στην Αστίνη παιχνίδια. Δεν μπορεί να πληρώσω. Τώρα βρήκε την ΕΠ. Εντάξει. Πολύ καλή Ουκρανή σε όλα τα επίπεδα. Τα λέμε αυτά. Πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24, πρώτη ώρα η οποία ξεκίνησε, έστω και αν δεν έχουμε πει τίποτα μέχρι στιγμής, με τη χορηγία από την ΟΤΕΚΟ. Η ΟΤΕΚΟ η οποία πέρα. Αυτός είναι αυτός. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει το πείτε τότε. 10-20-30 τηλεφωνείτε. Εκεί όπου με αφορμή και τα 10 χρόνια λειτουργίας υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές. Υπάρχει 10% έκπτωση στους ελέγχους εκταίω για γιοταχή και φορτηγών μέχρι 3,5 τόνοι. Η ΟΤΕΚΟ, η οποία εγγυάται το ΟΤΕΚΟ On Time ότι δεν θα περιμένεις λεπτό για το ραντεβού που έχεις κλείσει. Υπάρχει και η ΟΤΕΚΟ Club Card, όπου είσαι πάντα κερδισμένος, δίνεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες των κταίω ΟΤΕΚΟ σαν ανταμοιβή για τα 10 χρόνια λειτουργίας. Στο 10-20-30 κλείνετε ραντεβού όποια ώρα θέλετε για να περάσετε έλεγχο αυτοκίνητου. Λοιπόν, επίσης μαζί μας είναι η Αναδομό, διότι ποιος είπε ότι χρειάζονται πολλά έξοδα και κόπος για την ανακοίνωση του σπιτιού? Πηγαίνετε στην Αναδομό πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ οικονομικά και παίρνετε αμέσως προτάσεις. Έρχεται ο μηχανικός στο χώρο σας, σας
κάνει και μια εκτίμηση οικονομική και αν σας συμφέρει η τιμή, αν θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε, πληρώνετε και σε άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας και για ανακαίνιση μπάνιου και για ανακαίνιση χώρου και για ενοικίαση ή αγορά κάποιου οικίματος, ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξειδικεύεται η άναδομο. 2311-241-508 το τηλέφωνο της και Αγία Σοφία 18. Αν θέλετε να πάτε κατευθείαν εκεί, να γνωρίσετε τα παιδιά και να κλείσετε και ένα ραντεβού. Μαζί μας και η Ρέμβη, για την οποία θα μας μιλήσει ο Σταύρος Κόλκας. Ο ειδικός. Ναι. Τι. Τι να πω, ρε. Πες για το. Πες, τι να πω, ρε. Η Ρέμβη είναι μαζί μας. Άστο. Αντρικά ενδύματα για όλα τα γούστα στα Alter Ego. Να πεις εσύ, πες εσύ για Ρέμβη. Ρέμβη, 4-3%. Σήμερα Τρίτη. Πας, πίνεις το ποτάκι σου χαλαρά. Βρίσκεις το σάκι εκεί τον αδερφό, τον άλλο το σάκι τον αδερφό. Την Τινούλα που είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει. Σε θηλυκό. Ωραία. Πες για αυτό που είπες για τις σερβιτόρες. Οι σερβιτόρες οι οποίες είναι πολύ δυνατές. Ναι. Άλλο, ρε, φίλε. Δυνατές, πάει το μυαλό σου ότι θα παίξουμε. Πολύ δυνατές. Είναι μια κοντή μεταχρινή. Δηλαδή σου φέρνει το ποτό και θες το πιεις μονορούφι για να ξαναπαραγγείλεις. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Με πολύ καλή δυνατή κοντή και μια άλλη καστανόξανθη ωραία δυνατή και αυτή. Στη Ρέμβη όλα αυτά. Εκεί μπροστά από τα δελφινάκια με πυλίζουν. Εσύ κάθεσαι και πίνεις το ποτάκι σου. Όμορφα και ωραία στο καλύτερο σημείο. Σήμερα Τρίτη είναι Carlsberg Day. Με μία Carlsberg παίρνεις μία δώρο. Και αν θέλετε σήμερα να αντιθείτε γαμπριάτικα, Portugal Day. Βλέπω κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή να έρχονται στο Σάρωθρον κατά τις 12 η ώρα παρέες που νωρίτερα ήταν σε γάμο και σε γλέντι. Δηλαδή έτσι κουστομαρισμένοι πολύ, πολύ κυριλεντημένοι και τα κορίτσια με τα ωραία τα φουστάνια εκεί. Είναι η περίοδος αυτή, τώρα μετά το Πάσχα, που έχουν σκάσει όλοι οι γάμοι. Με κάνκοσα ημέρο ακόμα είναι. Οπότε αν έχετε καμιά υποχρέωση και αν πρέπει να ντυθείτε καλά, κυριλέ, και αν δεν σας έχει μείνει και το γαμπριάτικο διότι περάσαν χρόνια από τότε που παντρευτήκατε, θα πάτε στα Alter Ego, δύο καταστήματα, το ένα το κεντρικό στην πρωτεύουσα της μόδας, στα βόρεια προάστια της Θεσσαλονίκης, ΒΤΠ, στην Ευκαρπία, στον κεντρικότατο δρόμο 25 Μαρτίου 12, εκεί όπου ξέρουν οι άνθρωποι να ντύνονται και μιλάμε ότι διδάσκουν φινέτσα και γούστο. Υπάρχει και δεύτερο κατάστημα, λίγο πιο υποβαθμισμένα, στην Καλαμαριά, Πασαλίδο 85, αλλά εντάξει δεν πειράζει, καλή είναι και η Καλαμαριά, αντέχει ακόμα τις παλιές καλές εποχές. Ή αλλιώς να μπείτε στο alterengofashion.gr και να δείτε κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ό,τι θέλετε. Πλήρης ανδρική ένδυση, αλλά και casual, εξαιρετικά μπλουζάκια, πουκάμισα, παντελόνια, τα πάντα όλα στο Alter Ego. Έχουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για την διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε και στο χώρο του μπάσκετ να πάρουμε 2-3 στοιχεία παραπάνω για το τι, πώς προετοιμάζεται τον μπάσκετ την επόμενη σεζόν. Γιατί καιρό έχουμε να ασχοληθούμε. Μηνύματα γραπτά γράφεται FM, αφήνεται κενό το μήνυμα στο 54526. Φίλος γράφει, μπράβο ρε Άκη. Από το πρωί λέω πως είναι το βασικό. 4 χρόνια δεν κουνιέται φίλο και για τον χοντρό ξύπνησε ο εισαγγελέας 2 το πρωί. Α, δεν είπαμε και καμιά σοφία. Μια απλή διαπίστωση πιστεύω την κάναν όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι ο χοντρός ο κύριε Σάβας. Από πίσω είναι άλλος. Μήπως είχε υπόψη του ο άλλος ότι θα υποθούν κι άλλα περισσότερα και τους τρολάρει ο Θωμαίδης και δεν τα είπε. Είτε γιατί αγχώθηκε λίγο, είτε γιατί τους το φυλάει για άλλη φορά. Γιατί κι εγώ δεν πιστεύω ότι ειδικά τα χθεσινά ήταν τόσο ιδιαίτερα πια για να οδηγήσουν τον χοντρό, όπως τον αποκαλεί. Δεν είναι ότι, σίγουρα, γιατί το λες έτσι. Οι χοντροί είναι μια χαρά. Κουτσομπολιά ήταν, εντάξει. Τσομπολιά, ακούστε. Ότι ανεβοκατεβάζει προέδρου τη ΕΠΟ, ότι ανεβοκατεβάζει προέδρου στην ΚΕΔ, ότι ανεβοκατεβάζει άρθρα κτλ. Ψιλοπράγματα, δεν είναι κάτι. Καθημερινότητα για αυτού του ανθρώπου. Εδώ τα θέματα είναι τα άλλα τα σοβαρά. Λεφτά, εγκληματικές ενέργειες, φούρνοι, τέτοια πράγματα. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον team manager της ΚΑΕΠΑΟΚ, στον κύριο Ζουνατζίδη. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Όλα καλά, εσείς? Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία? Καλοκαίρι τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Το καλοκαίρι τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα? Ναι, για μας. Και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία δηλαδή? Ναι, εντάξει, σαν διαδικασία μεταγραφική, σαν διαδικασία προετοιμασίας όλων των λεπτομεριών που χρειάζονται
για την ομάδα έχει ξεκινήσει βέβαια. Οπότε έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Δύσκολο καλοκαίρι θα έχετε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ναι, δεν μπήκαν καλά τα πράγματα πέρυσι. Άρα είναι λίγο μεγαλύτερη πίεση σας να πετύχετε. Περάσετε χρονιές όπου τα πήγατε αρκετά καλά, έχετε αυτοπεποίθηση, ξεκινήσετε με πιο μεγάλη άνεση. Φέτος έρχεστε από μια κακή χρονιά. Η μία οπτική είναι αυτή. Ναι. Αλλά τώρα να σας βάλω λίγο και στα δικά μου τα παπούτσια. Ναι. Και να σας πω ότι τα καλοκαίρια που έχουμε περάσει παλιότερα ήταν όχι απλά δύσκολα, ήταν εφιαλτικά. Επιβίωσης, Φυσικά, γιατί πολύ απλά αυτή τη διαδικασία, παραδείγματος χάρη, λέμε του recruiting, της τελέχωσης από πλευράς παικτών της ομάδας. Ναι. Όταν παλιότερα παίρναμε τηλέφωνο και οι μάνατζερ δεν μας απαντούσαν τα τηλέφωνα, ή όταν υπήρχε μια τεράστια καχυποψία απέναντι στο σωματείο γενικότερα, εκείνα ήταν δύσκολα και φυσικά. Για πότε μιλάτε περίπου? Μιλάω όταν εγώ είμαι 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ, τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν συνεχής αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Οι παίκτες δεν ήταν ήταν πολύ αρνητικά τοποθετημένοι απέναντι στο σύλλογο όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Οι μάνατζερ ακόμα χειρότερο, οι Έλληνες, οι Αμερικάνοι δεν θέλαν να ακούσουν καν. Εκείνα ήταν εφιαλτικά καλοκαίρια, πραγματικά. Γιατί ήταν πράγματα που προσπαθούσες να πείσεις για κάποια πράγματα όλο τον κόσμο, ακόμα και για χορηγούς, ακόμα και για οργάνωση, ακόμα και για εταιρείες. Προσπαθούσες να πείσεις όλο τον κόσμο ότι πας να κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά που είχε το πρόσφατο παρελθόν, που είχε ταλαιπωρήσει πολύ την ομάδα. Ναι. Τώρα από αυτή την άποψη τα πράγματα είναι όχι απλώς πολύ καλύτερα, είναι εξαιρετικά. Γιατί μπορείτε να επιλέγετε, να διαλέγετε κιόλας. Ακριβώς, όχι μόνο να επιλέγουμε, έχουμε γίνει στόχος κάποιων συγκεκριμένων κατηγοριών παικτών. Οι μάνατζερ πλέον το ξέρουν, θέλουν να συνεργαστούν με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια εξαιρετική σχέση πλέον και στο οικονομικό κομμάτι τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν σε αυτό το επιχειρηματικό και οικονομικό πλαίσιο που λειτουργεί οποιοδήποτε σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά όλα λύνονται, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχουν ανοιχτά τηλέφωνα, υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες ανά πάσα στιγμή μπορείς να έρθεις σε επαφή και να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται. Αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο η ομάδα έχει μια πολύ καλή σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Είναι άκρως ανταγωνιστική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα αν πέρυσι το αγωνιστικό κομμάτι έκανε το αυτονόητο και δεν έκανε για μια ακόμη φορά την υπέρβαση, δεν θα το έλεγα σαν αποτυχία, θα το έλεγα όμως μια χρονιά που θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εικόνα που σας μεταφέρω, το καλοκαίρι είναι μια χαρά, δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε τραγικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κάτι βασικό για να μην το ξεπεράσουμε. Με παλιές υποχρεώσεις, με παλιά χρέη ασχολείστε ακόμα? Είναι ακόμα βαραίνουν? Σε τρίτους ελάχιστα πια. Έχουν να κάνουν με κάποια προγραμματισμένα που υπάρχουν παλιά χρέη όσον αφορά δημόσια εφορίες, τα οποία όμως είναι ρυθμισμένα και πληρώνονται. Υπάρχουν στα χρέη, είναι τακτοποιημένα. Αλλά σε καταστάσεις τώρα όπως παίκτες πριν από 3 και 4 χρόνια και 5 και τα λοιπά, αυτά δεν υπάρχουν ούτε για δύο. Θα πληρώσει μια ομάδα από του χρόνου. Αυτή που θα παίζει. Ακριβώς. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες από τη φετινή χρονιά, οι οποίες όμως θέλω να το επαναλάβω είναι τακτοποιημένες. Δηλαδή, αν κάποιος αθλητής έχει συμφωνήσει από την αρχή ότι θα πάρει κάποια χρήματα τον Μάιο και κάποια χρήματα τον Αύγουστο και κάποια χρήματα τον Σεπτέμβριο, εγώ δεν θα το θεωρούσα χρέος αυτό. Υπάρχουν οφειλές, οι οποίες όμως είναι συνεννοημένες, προκαθορισμένες. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει πίεση. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή. Έχει και 2-3 συμβόλαια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και ψάχνει όλα τα άλλα. Βιάζεστε? Πρέπει να τρέξετε να προλάβετε κάποιους αντιπάλους ίσως? Θα έλεγα, επειδή ο αριθμός των παικτών που θα αποκτηθεί είναι μεγάλος, 10 περίπου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ούτε είμαστε να μας πιάσει ο πανικός. Να φανταστείτε, εμείς τέτοια εποχή πέρσι παίζαμε, έτσι. Ναι. Ούτε είναι... είναι ότι την εποχή νωρίς, αλλά θέλουμε τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα, για τις επόμενες 15-20 μέρες μιλάω, να κάνουμε 2-3 κινήσεις έτσι ώστε να αρχίσουμε να αποκτάμε μια βάση
πάνω στην οποία μετά θα μπορούμε να κινηθούμε πιο ποιοτικά. Δηλαδή να ξέρουμε ότι πήραμε ένα ψηλό που είναι έτσι, άρα θέλουμε τώρα να πάρουμε ένα ψηλό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα scorer στην περιφέρεια, άρα πρέπει να βρούμε ένα point guard που να είναι πιο οργανωτικός. Σας τα λέω έτσι σαν παράδειγμα για να φανταστείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Μέσα στις επόμενες δηλαδή 2-3 εβδομάδες να έχετε κάποιες πρώτες υπογραφές. Εννοείται και παικτών που ίσως έπαιξαν και πέρυσι στην ομάδα και θέλετε να ανανεώσετε. Παίκτες που έπαιξαν πέρυσι στην ομάδα, αν σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Τέπιτς. Μόνο ο Τέπιτς. Ναι. Μόνο ο Τέπιτς. Σε αυτούς που δεν έχουν συμβόλαιο, γιατί κάποιοι παίκτες έχουν συμβόλαιο και τα οψιόν τα έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, την οψιόν για την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Αυτό είναι επιλογή. Αν θέλεις να ανανεώσεις το συμβόλαιο κάποιου παίκτη ή να μην το ανανεώσεις. Αλλά όσον αφορά παίκτες που δεν έχουμε πλέον συμβόλαιο, ο Μιλέγκο είναι μια τέτοια περίπτωση. Ξεκινήσατε, έχετε κάποια επαφή, κάποιο κλίμα ότι είναι εύκολο, είναι δύσκολο, υπάρχει διάθεση για το συγκεκριμένο παίκτη? Για τον Τέπιτς. Ναι, υπάρχει πολύ καλή επαφή, υπάρχει πολύ καλή και ίσως και τις επόμενες ώρες να πω μπορεί να γίνει κάποιο ραντεβού, γιατί το παιδί βρίσκεται στην Ελλάδα και μπορεί ίσως σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί να έχουμε μια επαφή, δηλαδή διαζώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά τι σκέφτεται, ξέρει πολύ καλά τι σκεφτόμαστε, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι αυτά τα πράγματα και να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας. Δύο πράγματα, κύριε Τζανατζήτη, τα οποία συζητάμε εμείς απ' έξω και θεωρούμε ίσως ότι θα αλλάξουν, για να μας πείτε και εσείς την άποψή σας ή το τι έχετε αποφασίσει πριν πάμε στα της Ευρώπης, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, πέρυσι έγιναν κάποια πράγματα λίγο ανάποδα ή χάσετε λίγο χρόνο εξαιτίας της αναμονής που είχατε για τον κύριο Σαββίδη και αυτό δεν βοήθησε κάτι το οποίο δεν θα γίνει φέτος? Κοιτάξτε, θα σου πω, μην ακούγεται θα ρίσκεμαστε σε κάτι ο κύριο Σαββίδης, έτσι προς Θεό. Όχι, είναι. Απλώς υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, υπήρχαν κάποιες συζητήσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με το ποιο θα είναι το ύψος των χρημάτων των οποίων θα πρέπει να έχουμε να δαπανίσουμε, θα έχουμε τη διάθεση να δαπανίσουμε. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια σκέψη ότι ξέρεις, μη βιάζεστε ακόμα, ας περιμένουμε λίγο. Αλλά αν γινόταν φέτος αυτό δεν θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πέρυσι που η ομάδα μέχρι τις 14-15 Ιουνίου έπαιζε. Μάλιστα. Ναι. Άρα δεν είχε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε εμείς τον τελευταίο 1-1,5 μήνα να προετοιμάσουμε το τι θέλουμε. Και ήταν λίγος ο χρόνος που είχαμε για το recruiting στην ομάδα μας. Ήρθε αυτό, ήρθανε λοιπόν και κάποιες καταστάσεις, μπορεί να συμβούν στα μεταγραφικά, παίκτες δηλαδή οι οποίοι ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έρθουν και τελευταία στιγμή ακύρωσαν την συμφωνία. Αυτά λοιπόν μας φέραν σε μια μειονεκτική κατάσταση, έτσι ώστε ξεκινώντας τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις δεν είχαμε αυτό που θέλαμε να έχουμε, δεν είχαμε δημιουργήσει αυτό που θέλαμε και ίσως κάποιες επιλογές μας έγιναν με την πίεση του χρόνου. Σωστά. Δηλαδή αγωθήκαμε, δεν κάναμε αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και αυτό που κάνουμε τώρα, ότι αυτή τη στιγμή πάρουν στο τραπέζι 30-40 παίκτες, ξέρουμε, τους έχουμε ξεκοκαλύσει. Ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει, τι μπορεί να δώσει. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν πέρυσι το θέμα. Έτσι. Απλώς και πάλι να πω όμως ότι για ένα μεγάλο διάστημα η ομάδα πέρυσι έπαιξε εξαιρετικά. Δηλαδή μέχρι και το μάτς που παίξαμε για το κύπελο και αποκλειστήκαμε από το Φάρο, η ομάδα είχε μια τρομερή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, πολύ ανταγωνιστική, που αν συνεχιζόταν θα είμαστε πολύ ψηλά. Δυστυχώς ήρθαν απανωτοί τραυματισμοί, ήρθαν και κακά αποτελέσματα όπως αυτό που είπα. Ναι. Κυρίως όμως μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ οι απουσίες των δύο των καλύτερων παικτών μας, του Σκοτσιανίδη και του Βασιλιάν, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η ομάδα έχασε συνοχή, έχασε σταθερότητα. Αλλά είδατε και πάλι πως σε έναν αγώνα, στον τελευταίο αγώνα που παίξαμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, ακόμα και εκεί βρεθήκαμε να παίζουμε χωρίς τους δύο. Αν η ομάδα είχε μπει στην τετράδα φυσικά θα είχε κάνει τεράστια υπέρβαση. Πάντα σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζεις, με αυτό που είναι ο συναγωνισμός. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο συζητήθηκε και ίσως να μην επαναληφθεί, θα μας το πείτε κι εσείς, είναι αυτή η προτίμηση σε μια αμερικανική βάση. Πέρυσι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Φέτος μπορούμε να πούμε ότι είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει οι Αμερικανούς. Δεν είναι θέμα το η προέλευση από αν... φέτος ο ΠΑΟΚ θα προτιμήσει να παίξει σύμφωνα με αυτά που μας έχει ζητήσει και ο προπονητής μας, σύμφωνα με αυτά που μας έχουμε, που έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει ένα πιο ελκυστικό μπάσκετ, πιο γρήγορο, να έχει δηλαδή μεγαλύτερη εκρηκτικότητα. Και συνήθως αυτό το πράγμα στο δίνουν οι Αμερικάνοι. Έτσι. Είναι παιδιά που παίζουν πολύ γρήγορο μπάσκετ. Έχουμε στοχεύσει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια ομάδα. Σαφώς και υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχουν όμως και Ευρωπαίοι καλοί παίκτες και κάποιοι Έλληνες που μπορεί να είναι παιδιά τα οποία μπορούν να έρθουν στην ομάδα μας. Γενικά όμως θα πάμε σε μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς τώρα αλλάζει κατά πολύ το ρόστερ μας, οπότε θα την κάνουμε, μπορούμε την επιλογή να, να στραφούμε προς κάποια κατεύθυνση σύμφωνα με αυτή που είπατε κι εσείς. Ναι. Επειδή ρωτάει και φίλος, τα συμβόλαια τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ υπογεγραμμένα, να μην κάνω λάθος, είναι ο Μαργαρίτης σίγουρα, ο Τσόχλας έχει συμβόλαιο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι ο Λιάπης, είναι ο Κότας, είναι ο Καμάρας και έχει το οψιόν για τους Κακαρούδη και Μάρκοβιτς. Δεν έχει πάρει απόφαση αν θα, το... αν θα ενεργοποιηθεί. Έχουμε συζητήσει, και με τους εκπροσώπους των παιδιών. Είμαστε σκέψη στο τι ακριβώς ό,τι βρίσκουμε. Ναι. Έχουμε μέχρι τέλος του μήνα είναι τα, οι σκέψεις μας αυτές. Ό,τι βρίσκουμε θα, θα παίρνουμε και απόφαση σε σχέση με αυτό που βρήκαμε και σε σχέση με αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε ή να αφήσουμε. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με τα ενοψιών των δύο παιδιών που σας είπα, τον Κακαρούδη και τον υπόλοιπο. Έχουν συμβόλαια τα οποία τρέχουν κανονικά. Κύριε Τζουνατζίδη, η ευρωπαϊκή προοπτική της επόμενης σεζόν, με όλα όσα ξέρετε ή όλα όσα έχετε συζητήσει και με μια νέα διοργάνωση, φαντάζει καλύτερη, φαντάζει πιο ισχυρή οικονομικά για το γόητρο, για την οργάνωση, πώς το φαντάζεστε? Κοιτάξτε, και τον να δείτε, πάω, η απόφαση που πήραμε για το να συμμετέχουμε στο Champions League της FIBA ήταν απόρρια και του τι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια που συμμετέχουμε στο EuroCup. Εάν κάποιος δεν το είχε βιώσει αυτό, θα μπορούσε να πει ναι, μα το EuroCup είναι συνδεδεμένο με την Ευρωλίγκα. Εμείς λοιπόν είχαμε βιώσει μια κατάσταση που θα την περιγράψω με λίγα λόγια. Είχαμε, παίζαμε σε μια λίγκα η οποία σου επέβαλε πάρα πολλά και σου έδινε ελάχιστα, έως μάλιστα τίποτα. Ναι. Δηλαδή σου επέβαλε να πληρώνεις το insurance, σου επέβαλε να πληρώνεις τα έξοδα των διαιτητών, σου επέβαλε να διαφημίζεις συγκεκριμένες εταιρείες που ήταν σπόνσορες της Ευρωλίγκα. Σου επέβαλε να έχεις συγκεκριμένη φόρμουλα στα τηλεοπτικά, σου επέβαλε να έχεις συγκεκριμένη φόρμουλα στο marketing. Και όταν ερχόταν η ερώτηση του τι θα πάρω εγώ, α, εσύ πουλά εισιτήρια και πάρτα. Ναι. Αυτό το πράγμα ήταν άδικο. Έμπαινε μέσα. Τεράστιο. Ακριβώς. Όλες οι ομάδες μπαίνανε. Ναι, εντάξει. Από ναι. Το EuroCup. Όχι, ναι. Δεν μιλάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ας μιλήσουμε και για ομάδες που ξοδέψαν πολύ περισσότερα λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι βέβαιο ότι θα έχετε και έσοδα. Αυτή τη στιγμή είναι βεβαιωμένο από τη βάση της. Πρώτον. Δεύτερον, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν οι διαδικασίες της Ευρωλίγα και του EuroCup, που για να μην νομίζουν κανείς ότι μιλάω ότι είμαι κανένας εξωγήινος, η Ευρωλίγα σαν Ευρωλίγα στο πρώτο επίπεδο είναι ακαταπληκτική λίγα, έτσι. Και εκεί με λίγα έσοδα βέβαια, έτσι, εντάξει, όχι. Με φανταστικές ομάδες, ναι. με φανταστικά ρόστερ, και εκεί φυσικά υπάρχει εκμετάλλευση, έτσι, ναι. Αυτά που δίνουν οι διοκτήτες. Γιατί εγώ δεν ξέρω τώρα κατά, θα μπορούσε, κατά πόσο θα μπορούσε να επιβιώσει ένας Ολυμπιακός χωρίς Αγγελόπουλος, ναι. Ένας Παναθηναϊκός χωρίς τους Γιαννακόπουλους, κατά πόσο η ΤΣΣΚΑ θα μπορούσε να επιβιώσει σαν εταιρεία, του πάρε και του δώσε. Έτσι, γιατί παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε σαν παράδειγμα το NBA, και οι ομάδες είναι εταιρείες, παίρνουν, δίνουν. Εδώ τώρα λοιπόν, αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι όλα αυτά δεν ήταν συνδεδεμένα με το πρωτάθλημα που παίζεις. Η ομάδα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Μάλιστα, μπορώ να το πω αυτό, ότι κάποτε σε μια συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Σαββίδη και ρώτησε, ας πούμε, τι budget έχει ο Ολυμπιακός, τι budget έχει ο Παναθηναϊκός, και που έκανε την απλή ερώτηση. Ωραία, κάνουμε το budget και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Θα παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Πολύ σωστό.
Πολύ λογική ερώτηση. Ο άνθρωπος έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Τι εννοείς δεν θα παίξουμε? Δεν θα παίξουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε στην Ευρωλίγα. Θα πρέπει να πάρουμε μια wild card, θα πρέπει να υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο είναι πλάγιο, θα πρέπει να δώσουμε λεφτά. Μου λέει, είπα, πήραμε το πρωτάθλημα, δεν θα παίξουμε. Έτσι. Όχι, δεν θα παίξουμε. Να μην αναρωτιούνται λοιπόν ποιος επενδύει, πού επενδύει και γιατί επενδύει σε κάποια πράγματα. Σωστό. Και πώς αυτά είναι τροχοπέδι για αυτή την κατάσταση. Για όλο το άθλημα. Για όλο το δεν με ενδιαφέρει ποια ομάδα είναι. Με ενδιαφέρει ότι ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος από την Λίγκα θα παίξουν στο Champions League. Τέλος. Αυτό είναι μια ομορφαίνει κατά πολύ. Ένα σου πω ένα παράδειγμα τελευταίο. Στο Ισραήλ. Η Μακάμπη αποκλείστηκε. Δεν παίζει το τελικό του. Ναι. Θα πάρει κάποιος στο Ισραήλ που θα κερδίσει τη Μακάμπη, θα την έχει αφήσει δύο θέσεις κάτω και δεν θα παίξει την Ευρωλίγκα. Σωστό. Δεν είναι εξωφρενικό, δηλαδή πώς θα τα ακούσει και ποιος θα πιστέψει. Σαφώς να υπάρχουν κάποια δεδομένα ότι η ομάδα πρέπει να έχει αυτό, πρέπει να έχει ένα οικονομικό business plan, πρέπει να έχει το γήπεδο, να υπάρχουν αυτά. Αλλά αν θα πάρω το πρωτάθλημα και θα τηρώ αυτά, να μην παίξει την Ευρωλίγκα. Είναι ανοιχτό ακόμα αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει στους ομίλους απευθείας ή όχι, έτσι? Νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Αφενός τίποτα δεν μας δείχνει ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θα προτιμήσει το Champions League. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι το feedback που έχουμε εμείς από τη Λίγκα, από τον τρόπο που μας θεωρεί, να το πω στα εισαγωγικά, μεγάλη ομάδα, από τον τρόπο με το οποίο μας έχει προσελκύσει η FIBA για να παίξουμε σε αυτή τη λίγα, από τον τρόπο που εμείς ανταποκριθήκαμε σε αυτό, νομίζω ότι κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες η ομάδα θα είναι σε ομίλους. Δεν μπορώ να το υπογράψω αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι η εικόνα που έχουμε εμείς, ότι η ομάδα θα είναι έτσι κι αλλιώς σε ομίλους. Μπορείτε να προϋπολογίσετε έσοδα από τη διοργάνωση που θα έχετε, μια και είπαμε ότι σίγουρα πλέον το οικονομικό αλλάζει? Σίγουρα, θα είναι σημαντικά, θα είναι... Σίγουρα ξεκινάς και λες ότι δεν θα μπω μέσα. Ναι. Δεν θα πληρώσω από την τσέπη μου τα ταξίδια, τις μετακινήσεις, δεν θα πληρώσω από την τσέπη μου. Νομίζω όμως και κάτω από συνθήκες καλές, και όσο περνάει ο καιρός και αυτό παίρνει σάρκα και ωστά το πρωτάθλημα, θα μπορείς, πιστεύω, και τηλεοπτικά αλλά και σε επίπεδο marketing να το πουλήσεις πολύ καλύτερα και να πολλαπλασιάζονται τα κέρδη σου. Μάλιστα. Μια και λέμε για έσοδα, το budget για το αγωνιστικό μπορεί να ανέβει? Όχι. Το ίδιο θα είναι ακριβώς? Ακριβώς. Μάλιστα. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με το budget το οποίο είναι βεβαιωμένο ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. 300.000, 400.000 κάπου εκεί. Εντάξει, να μην πούμε νούμερα τώρα, αλλά λίγο πολύ ξέρετε ότι είναι κάπου εκεί. Αλλά ξέρω ότι ακούγεται πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα και πραγματικά... Άρα πέμπτο φαβορί και πάλι ο ΠΑΟΚ. Μπαίνω στην ψυχολογία και το φιλάδρομα και έλα μωρέ πάλι. Και... Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς όμως είμαστε αυστηρά ορκισμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Λέω δυστυχώς, γιατί όποιος να ήταν στη θέση μας νομίζω θα ήθελε να διαχειρίζεται πολύ περισσότερα χρήματα και να είναι η ζωή του πολύ ευκολότερη και πολύ πιο λαμπερή αθλητικά, έτσι. Απ' τη μια μεριά δυστυχώς είναι αυτό. Ευτυχώς όμως που το κρατάμε και προεξαρχόντος του Προέδρου μας το τηρούμε απαρέγκλιτα, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να θεωρεί ότι υπάρχουν λεφτά υπερβολικά στον ΠΑΟΚ, απ' τη μια, και απ' την άλλη να είμαστε και εμείς εντάξει ότι ξέρεις, θα έρθεις, θα παίξεις, θα πάρεις αυτά τα χρήματα, θα τα πάρεις, θα είναι πραγματικά, δεν θα έχεις προβλήματα, αλλά αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είναι, επαναλαμβάνω, είναι ευχή να φύγουμε από αυτή την κατάσταση, είναι και κατάρα αν την παραβούμε και αρχίζουμε να κάνουμε του κεφαλιού μας και πετάμε δεξιά και αριστερά υποσχέσεις τις οποίες ποτέ δεν τηρήσουν, κυρίως απέναντι στον κόσμο. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος καταλαβαίνουμε ότι περιμένει κάποια στιγμή την αναγέννηση και περιμένει να δει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούν να φανταστούν πόσο μαζί τους είμαστε. Δυστυχώς όμως, έτσι, πρέπει να παίζουμε αυτό τον άχαρο, τον εκνευριστικό και τον αντιεμπορικό ρόλο. Εκεί θα σας πάω. Έχουμε έναν φίλο εμείς εδώ στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων, ο οποίος κάθε μέρα εκφράζει το παράπονό του. Θέτει έτσι ερωτήματα. Είναι λίγο γκρινιάρης, αλλά δεν είναι κακοπροαίρετος. Μπορώ να απαντάω σε όλα, να ξέρεις. Μία ερώτηση είναι. Θα σας την κάνω, να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι.
Μιλάμε με τον κύριο Τέλη Τζουνατζίδη για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και κύριε Τζουνατζίδη, είναι ένας φίλος ο οποίος κάθε μέρα έχει διάφορα, θέτει διάφορα θέματα, αλλά όλα έχουν την ίδια βάση. Σας κατηγορεί λοιπόν ότι δεν έχει κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ό,τι πιο πολύ μπορεί, ό,τι περισσότερο μπορούσε, για να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, επιχειρηματικό ενδιαφέρον και από κάποιους άλλους πέρα τον κύριο Σαββίδη. Τι θα απαντούσατε? Γιατί αυτή είναι η βάση της κριτικής του. Κοιτάξτε, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα πρέπει πάντα να βλέπουμε πού ξεκινήσαμε και πού πήγαμε. Ναι. Έτσι. Αν κάποιος πιστεύει ότι δεν έχει προκαλέσει επιχειρηματικό ενδιαφέρον η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γιατί δεν βρήκε ιδιοκτήτη, αυτό δεν έχει να κάνει με το... Εμείς δεν έχουμε ένα προϊόν να βγούμε έξω και να το πουλήσουμε. Μην μπερδεύεστε. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες η ΚΑΕ. Έχει μια διαχειριστική διοίκηση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ναι. Η οποία διαχειρίζεται μια κρίση. Η ομάδα βρίσκεται σε μια ατελείωτη κρίση από τη στιγμή που έπαψε να έχει ιδιοκτήτη. Πάντα όμως μια τέτοια κατάσταση, μια υποχρέωση είναι και αυτή. Να ψάξετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται μια κρίση. Ναι. Να πάρει μια εταιρεία και πρώτα απ' όλα να την κάνει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο βιωσιμότητας προς ένα πιθανό επενδυτή. Ναι. Εάν κάποιος πει ότι αυτό δεν το έχει κάνει ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχει γίνει. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Το δεύτερο λοιπόν είναι, ένα παράδειγμα θα πω ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν προσέλκυσε κάποιον επενδυτή. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από 2 χρόνια προσέλκυσε έναν άνθρωπο ο οποίος για πολλά χρόνια και για πολύ συγκεκριμένους λόγους απήχε από τα αθλητικά όχι μόνο της πόλης, γενικότερα του χώρου του αθλητισμού, τον κύριο Κοντομινά. Τον κύριο Κοντομινά, ναι. Ο οποίος για 2 χρόνια υπήρξε όχι απλά στυλοβάτης, υπήρξε αρρωγός τώρα. Ο κύριος Κοντομινάς λοιπόν, ο οποίος, σας λέω ένα παράδειγμα, ναι, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στη χώρα, ο οποίος έζησε από κοντά την κατάσταση της ομάδας, είδε κατά πόσο γίνεται μια διαχείριση στο οικονομικό εξαιρετική και χωρίς όλα τα περίεργα που καμιά φορά συμβαίνουν ή πολλές φορές συμβαίνουν σε αθλητικά σωματεία. Το ότι μας επιδότησε, διαφημίστηκε μέσα από την εταιρεία, έτσι, αλλά νομίζω ότι τα χρήματα που έδωσε και το προϊόν το οποίο, στο οποίο διαφημίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες πουλήσαν, παραδείγματος χάρη, τη φανέλα τους στην τιμή που την πούλησε ο ΠΑΟΚ τότε. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπήρξαν οι προθέσεις. Αυτή τη στιγμή, για να πούμε το πιο σημαντικό, ο ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ, λειτουργεί υπό τη σκέπη και υπό την αιγίδα και υπό τη βοήθεια του κ. Σαββίδη. Πολλά από τα χρήματα τα οποία δίνονται και τα λοιπά προέρχονται από τη βοήθεια ή από τις συμφωνίες που έχει κάνει η ΚΑΕ με τον κύριο Σαββίδη. Έτσι, το να βγει κυρίως λοιπόν για τα χρέη της. Βέβαια, φυσικά. Το να βγει λοιπόν η ΚΑΕ και να πει ότι κάνουμε δηλαδή τι... Το να χτυπήσει άλλες πόρτες δεν θα είναι σωστό και ηθικό ίσως. Να χτυπήσει. Σαφώς, μα δεν αυτή τη στιγμή. Φυσικά και υπάρχουν και συζητήσεις και υπάρχει και πάντα η σκέψη. Το θέμα δεν είναι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι το προϊόν. Σας είπα ένα παράδειγμα, ναι, 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 για να καταλάβετε πώς σκέφτεται ένας επιχειρηματίας ο οποίος θέλει να έρθει να μπει, να βάλει χρήματα, να δημιουργήσει συνθήκες και να αρχίσει να μεγαλώνει το σωματείο. Αυτό που λέτε πάντως πρώτη φορά το σκέφτομαι και είναι ένα μικρό μπλέξιμο. Το ότι δηλαδή βοηθάει ο κύριος Σαββίδης, είναι κοντά ο κύριος Σαββίδης, δεν παίρνει τη μεγάλη απόφαση, αλλά και εσείς είστε λίγο εγκλωβισμένοι σε αυτή την ηθική υποχρέωση και δεν ψάχνετε αλλού. Είναι ηθική. Η ηθική δεν είναι μόνο ηθική, είναι και πρακτική υποχρέωση. Γιατί ναι, από τη στιγμή που εμείς από τη στιγμή που τα έσοδα της ομάδας δεν φτάνουν για να έχουμε αυτό το ταπεινό budget και τη διαδικασία που υπάρχει αυτή στην ομάδα, τα έσοδα δεν φτάνουν. Ναι. Ωραία. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στην διαδικασία, είναι, ξέρεις, το αιώνιο ερώτημα, το αυγό έκανε την κότα, η κότα το αυγό. Να δημιουργήσω τις συνθήκες σε μια ομάδα, πώς θα γίνει, να γεμίσει το γήπεδο. Δηλαδή θα ήταν πιο σημαντικό, θα ήταν πιο εύκολο να προσελκύσουμε έναν επενδυτή αν το γήπεδο είχε σε κάθε μάτσο 8.000 κόσμου. Φυσικά, πρώτα απ' όλα, αν είχε το 8.000 το κόσμο το μάτι σε κάθε γήπεδο, θα είχαμε άλλη δυναμική οικονομική. Δεν θα κάναμε 400.000 όπως λέτε budget, 300, 500, όσα είναι αυτά.
Θα κάναμε ένα εκατομμύριο, θα κάναμε ένα 200, θα κάναμε ένα 300. Έτσι. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Και περιμένει ο κόσμος να δημιουργηθεί η ομάδα για να έρθει, ναι, ναι. Και η ομάδα περιμένει τον κόσμο να έρθει για να δημιουργηθεί η ομάδα. Όχι, το δεύτερο είναι, το βλέπω μάλλον μάταιο. Είναι ένας γόρδιος θεσμός. Τον κατανοούμε, τον βλέπουμε, έτσι. Αλλά για να μην... εγώ κατανοώ τι λέει ο φίλος και σωστά θέτει ερωτήματα τέτοια. Απλώς εμείς αυτό που είναι μέλημά μας είναι κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την κατάσταση, έτσι ώστε όταν θα έρθει ένας άνθρωπος και ανοίξει την πόρτα, ναι, και πει «ΟΚ, ρε παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει». Εμένα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και να ανοίξει τα χαρτιά και να ανοίξει τα βιβλία, όπως θα άνοιξε παράδειγμα του Σκάρη, ο κ. Σαββίδης, και είδε ακριβώς τι, πώς και τι. Έτσι. Και ο άνθρωπος, η πλευρά του είπε ότι μακάρι να βρίσκαμε και αυτή την κατάσταση όταν μπήκαμε στο ποδόσφαιρο. Να σου το πω και αυτό. Για να, ναι, ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Μάλιστα. Μακάρι η τάξη που υπάρχει εδώ, το πόσο συμμαζεμένα είναι τα πράγματα και η λογική που έχετε, αν υπήρχε στο, θα είχαμε γλιτώσει πολύ περισσότερα από τα χρήματα που δόθηκαν σε παλιά χρέη και θα είχαν δοθεί στο να γίνει μια πολύ πιο σπουδαία ομάδα. Μάλιστα. Όπως θα γίνει, είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον αυτό θα γίνει και στο ποδόσφαιρο. Ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί ο άνθρωπος έχει φύγει από φαρίδια του παρελθόντος. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη μας λοιπόν και η μεγάλη. Κατανοητό, κατανοητό. Είχαμε καιρό να τα πούμε, αναβήκαμε σε πάρα πολλά θέματα, αλλά ήταν και απαντήσεις πολύ ουσιαστικές σε ερωτήματα που έχουμε εδώ και καιρό. Καλή συνέχεια στη δουλειά, θα τα ξαναπούμε με αφορμή προφανώς κάποιες μεταγραφές. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν με 2-3 ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία θα σχολιάσουμε και στην πορεία, γι' αυτό που είπε ο Σαββίδης για τον μπάσκετ και την προοπτική που έχει. Για αυτή την υποχρέωση που έτσι πρώτη φορά το άκουσα και το αντιλαμβάνομαι, το αντιλήφθηκα. Κάτσε ρε μάστορα, απευθύνεται στο συντάκτη του κειμένου. Δηλαδή ο Βελίδης ανανέωσε για να είναι στην Ελλάδα. Σε είπανε μάστορα, έλα. Για να είναι στην Ελλάδα 2 χρόνια, κάτι δεν μου κολλάει. Μήπως δεν θα πάρουμε άλλον, αναρωτιέται φυσιολογικά ο φίλος. Το ρεπορτάζ λέει το εξής. Ότι εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο Βελίδης πάει προς ανανέωση, γιατί αυτό είναι το θέμα που βάλαμε, ότι είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει. Υπάρχει μια ξεκάθαρη εξήγηση ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πρόθεση του ΠΑΟΚ, ο παίκτης ξέρει ότι η πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να πάρει έναν τερματοφύλακα καλύτερο από αυτούς που υπάρχουν. Σε περίπτωση που ο Βελίδης δεν ανανέωνε, υπήρχε μόνο ο Γλύκος, άρα η ατάκα του Μίχελ ήταν στο μίνιμουμ εισάξιος του Γλύκου. Δηλαδή αυτούς που ακούστηκαν μέχρι τώρα που δεν μπορούν ούτε στα μήλα, δεν τους διαλέγαμε. Ωραία, δεν είναι εισάξιο του Γλύκου. Γιατί έχουν μάθει να μειώνουν το Γλύκο, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Γιατί είδαμε και αυτούς που ήρθαν πόσο καλύτερο ο Γλύκου ήταν. Όπως είπε ότι θα έχω έναν για να προβληματίζομαι τον Γλύκο αν θα παίζει ή όχι. Και μετά το διόρθωσε ο Μίχελ και είπε ότι παίζουμε, διαπραγματευόμαστε με τον Βελίδη και θα δούμε. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να συμφωνώ σε όλα, πάει για να ολοκληρώσω, Άκη. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάω ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Τετάρτη. Πότε είναι, την 22. Τετάρτη. Τετάρτη, ναι. Τετάρτη ξεκινάει, την επόμενη εβδομάδα, σε 8 μέρες. Τερματοφύλακα δεν έχει πάρει. Και δεν έχει βρει αυτό που θέλει. Είναι σαφές. Αλλιώς θα είχε πάρει εκείνους που δεν παίζουν ούτε μήλα. Ωραία. Δεν μπορεί να ξεκινήσει προετοιμασία με έναν τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα ήταν στη διακριτική ευκαιρία του Βελίδη να καταλάβει ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και αν ο Βελίδης συμβιβάζεται σε αυτήν την ιδέα και πιστεύει ότι μπορεί να παλέψει και να αλλάξει το στάτους του, το αγωνιστικό, και να πάρει χρόνο συμμετοχής, με γεια του, με χαρά του. Σε επίπεδο επαγγελματισμού, συμπεριφοράς κτλ. Κανένας δεν έχει να πει τίποτα για τον Βελίδη. Αρνητικό, τίποτα. Είναι ένας, μια προσωπικότητα χρήσιμη μες στην ομάδα. Σοβαρή. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του να δουλέψει και να μπει με την πιο καλή ψυχολογία και να κάνει κάποια παιχνίδια που θα τον καθιερώσουν ή δεν θα τον καθιερώσουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, φίλε, ο 594, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ψάξει. Τώρα να σου πω ότι θα βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα βρει, δεν θα το βάλω, εννοείται. Λέει για το χορηγό μας ο φίλος. Λέει, συγγνώμη ρε Σιάκη, δηλαδή θες να μου πεις ότι υπάρχει σπίτι στην Ευκαρπία με ηλεκτρική τέντα, στην Ευκαρπία? Ούτε θηροτηλέφωνα έχετε, λέει. Από κάτω λέει φωνάζεται άνοιξη. Λέει ο φίλος. Έχεις πολλά χρόνια στην Ευκαρπία, Άρη, γι' αυτό. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει γίνει πλέον βόρειο προάστιο. Είναι από τις πιο ανεπτυγμένες και πλούσιες εμπορικά
περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Συγγνώμη, λέω να πω, επειδή λέγαμε του θεματοφύλακε. Δεν ξέρω τι γίνεται με του δύο μικρού. Είπε ο Μελέσης θα φύγει και ο Σιαμπάνης παραμένει. Ναι, γιατί για το Μελέσια είχε πει στην αρχή ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Και εγώ ήξερα ότι δεν έχει. Ναι. Κάποια μηνύματα και στην ομάδα μας στο Facebook, στο ΠΑΟΚ 24, στον Λίμπερο. Το 0-2 με Αμπντούν Μιραλά στη χρονιά του Μπόλωνη, ποιον είχαμε πρόεδρο. Μπόλωνη είναι Ζαγοράκη. Να μην ψάχνετε τώρα, αυτά είναι χαζομάρες. Έχουμε και τρία διπλά με Ζαγοράκη. Εκείνα τα χρόνια. Διπλάσεις νίκες έχει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Ναι. Άσε τώρα. Τι εννοούσε ο παππούς και τι δεν εννοούσε και ποια παιχνίδια τώρα. Ο Γκούντολφ. Ναι. Για αυτόν τον Λουίς Κάρλος, τον κοντοστούπι της Μπράγκα, αν γίνεται κάτι. Κοντός είναι αυτός, δεν έχω δει. Πάλι Ζουμπά Εξάρι θα πάρουμε. Άμα κοντός δεν νομίζω να τον πάρουμε. Ναι. Αγωνιστική χαιρετισμία από το Ηράκλειο, ο φίλος ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Έχει σημασία για το πρώτο παιχνίδι το γεγονός ότι η ομάδα είναι στους αδύνατους. Ναι. Δηλαδή το εντός έδρας θα είναι στις 26 ή 27. Ναι. Για να κλείσω εισιτήρια. Γιατί ξέρουμε ποιο θα είναι το εντός έδρας. Δεν ξέρουμε ποιο είναι εκτός και ποιο εντός. Με τον Άγιαξ που ήμασταν αδύναμοι παίξαμε εκτός πρώτα. Ναι, δεν, το αδύναμος δεν έχει να κάνει με το... Με την Metalist που παίξαμε εντός πρώτα. Με τη Σάλκε. Με τη Σάλκε παίξαμε εκτός πρώτα. Που δεν ήταν τρίτος προγραμματικός Σάλκε, ήταν play-off, εντάξει. Ναι. Στον τρίτο προγραμματικό, οι αδύναμοι θεωρεί ο φίλος ότι παίζουν τα πρώτα εντός. Ναι, με τον Άγιαξ δεν έγινε αυτό. Ναι. Δεν είμαστε και πολύ έμπειροι στο Champions League, φίλε, είναι η αλήθεια. Αλλά και εγώ νομίζω ότι είναι θέμα κλήρωση, δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ. Τέλος πάντων, δεν είμαι και σίγουρος. Θα το ψάξουμε, φίλε, θα σου πούμε και αύριο σίγουρα. Ή θα σου απαντήσουμε αργότερα στο μήνυμα που έστειλες, μια και θέλεις να έρθεις να είσαι παρόν. Για τα υπόλοιπα μεταγραφικά, που βέβαια δεν είναι και πάρα πολλά τις τελευταίες ημέρες, επειδή ονομάτων έχουν μειωθεί λίγο. Φυσικά υπάρχουν ιστορίες και υποθέσεις και σενάρια και για τον Λούκας πάντα, κάθε μέρα. Και για άλλους ποδοσφαιριστές, για τον Τζάλμα Κάμπος που ακόμα δεν έχει κλείσει οριστικά. Δεν έχει κλείσει ρε εσύ. Έχει κλείσει, περιμένουμε ένα χαρτί την Ελευθέρα στον Τουρκία. Ναι. Απλά αυτό. Είναι ο Γκυρτζή Κουγιάν εκεί και μας το καθυστερεί. Ο Γκυρτζή Κογλου, ο οποίος είναι τώρα στο Euro, στο Μουντιάλ που λέγει ο Γκυρτζή. Πρώην πρόεδρος της ΕΠΣΑ, τέτοιο Άγκυρας. Ναι. Ναι, που και τα λοιπά. Και του Ματέους έχει κλείσει νομίζω. Δεν είναι δηλαδή. Είναι κλεισμένο ο παίκτη. Ναι. Για όλα αυτά, τελευταίο δεκάλεπτο για την σημερινή εκπομπή. 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου πήρε και η Ελλάδα το Ευρωμπάσκετ. Βέβαια. Στο ποδόσφαιρο παραμένουμε, βεβαίως. Για να ανακεφαλαιώσουμε έτσι για τον Τζάλμα Κάμπος, είπαμε. Τώρα βέβαια έχει κουράσει, κάθε μέρα το ίδιο λέμε. Αλλά οφείλουμε να το μεταφέρουμε ότι παρά το ότι δεν ανακοινώνεται, παρά το ότι ακόμα δεν υπάρχει ελευθερίας από την Τουρκία, δεν έχουν την παραμικρή ανησυχία. Δεν εκφράζουν στο ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι απλά το γραφειοκρατικό, το ότι λείπει το έγγραφο. Δεν θα το αρνηθεί κανείς, δεν θα χρειαστούν χρήματα, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Η Ομοσπονδία πρέπει η Τουρκική να επικυρώσει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής πέρυσι που υπέγραψε στην Γκέντζλερ Μπιλιγκή είχε ένα χρόνο συμβόλαιο, άρα τελείως αυτό είναι ελεύθερος. Είναι γραφειοκρατικό. Τα άλλα όλα είναι κλεισμένα, τρία χρόνια. Εδώ ήταν ο παίκτης, υπέγραψε κτλ. Άρα απλώς είναι θέμα χρόνου. Θα είναι σίγουρα ο τρίτος, ο Τζάλμα Κάμπος. Και για τον Ματέους, τον Βραζιλιάνο, είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μην διαρρέουν πληροφορίες. Προφανώς είχε και άλλες αρκετές προτάσεις αυτός ο ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Ο ένας από τους εκπροσώπους δήλωσε ότι, αυτό δήλωσε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, τότε δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ το θέμα. Από χθες υπάρχει παντού η αίσθηση ότι έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή από όλες τις πλευρές βγαίνει μια βεβαιότητα
ότι έχει κλείσει και αυτός ο ελεύθερος παίχτης για τα επόμενα 2 χρόνια. Τώρα αυτός βέβαια δεν ήρθε εδώ, προφανώς δεν θα έχει υπογράψει κιόλας, πρέπει να δουν τα διαδικαστικά του συμβολαίου, αλλά για να το ομαδοποιήσουμε, προφανώς σε επόμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει 4 παίκτες και θα έχει ανακοινώσει 4 παίκτες, τους 2 συν Τσάλμα Κάμπος και Ματέους. Και ψάχναμε και τις ημερομηνίες θέσεις, το είδατε το θέμα χθες το απόγευμα, χωρίς να κατηγορούμε κανέναν, χωρίς να ρίχνουμε καμία ευθύνη, είναι απλά μια σύγκριση. Σύγκριση ημερομηνιών. Έτσι να καταλάβουμε ότι φέτος υπάρχει μια καλύτερη άπλα χρόνου για την ομάδα και είναι σε καλύτερη αφετηρία η ομάδα. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τεχνικό διευθυντή στις 25 Μαΐου. Φέτος ο τεχνικός διευθυντής δουλεύει το Φεβρουάριο τουλάχιστον. Πέρυσι η ομάδα ανακοίνωσε προπονητή στις 18 Ιουνίου. Φέτος η ομάδα έχει προπονητή εδώ και 3 μήνες και απλά ανακοινώθηκε 1 Ιουνίου ότι συνεχίζει, άρα υπάρχει αυτή συνέχεια. Πέρυσι η ομάδα ανακοίνωσε πρώτη μεταγραφή την 1η Ιουλίου, τον Όλσεν. Δεύτερη μεταγραφή ανακοίνωσε αρχές Αυγούστου, τον Ροντρίγκες. Και φέτος οι πρώτες 2 μεταγραφές έκλεισαν πολύ νωρίς, τέλος πάντων ανακοινώθηκαν αρχές Ιουνίου. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια διαφορά στους χρόνους. Δεν αδικούμε κανέναν, επαναλαμβάνουμε, δεν έχουμε καμία ευθύνη. Άλλα τα περσινά δεδομένα και οι ανάγκες του ΠΑΟΚ που έπρεπε να αλλάξει την ομάδα, να διώξουν παίχτες τα άρρωστα αποδυτήρια, να παίξει για προκρίσεις, να αλλάξει το ρόστερ κτλ. Κτλ. Και όλα αυτά με τον Άρνεσεν να έχει έρθει αργά. Και άλλα τα φετινά, όπου πρόκειται μια καλύτερη κατάσταση. Με τεχνικό διευθυντή από το χειμώνα και με τον προπονητή ο οποίος κέρδισε την παραμονή του τη διάρκεια της άνοιξης και γίνεται ό,τι γίνεται. Για τον Λούκας κάθε μέρα κάτι διαφορετικό από την Ισπανία, μάχη δίνει ο ίδιος ο εκπρόσωπός του να παίζουν κάθε μέρα ώστε κάπου να κλείσει. Χθες αναφέραμε ότι χάλασε με τη Σεβίλη λόγω του ότι φεύγει ο Έμερι και πάει στην Παρίσι Ζερμέν. Φέτος σήμερα γράφεται ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης καλοβλέπει την περίπτωση του Λούκας. Εντάξει. Δηλαδή από την κάτοχο του Europa League πήγαμε στην φιναλίστ του Champions League. Και πόσες άλλες μεγάλες ομάδες. Όλο το καλοκαίρι. Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία με τη Λέστερ που ήταν κλεισμένος κάποτε. Ακόμα δεν έχει κλείσει πουθενά πάντως ο Ισπανός. Φίλος γράφει, για να μην το ξεχάσουμε. Περίμενε αυτό που γράφει φίλος για το τέτοιο, για τους αγώνες, ποια είναι εντός, ποια είναι εκτός. Τι? Το έψαξε λίγο, ο ίδιος που ρώτησε δηλαδή. Το έψαξε λίγο και τώρα θα σου πω τι λέει. Ότι είναι ο κανόνας, υπάρχει κανόνας για τα εντός και τα εκτός. Λέει, στη φάση μετά τους ομίλους πάντα ο αδύναμος παίζει πρώτα εντός, όπως και στο Europa, που η πρώτη των ομίλων και η τρίτη του Champions League ισχυρή παίζουν πρώτα εκτός και το δεύτερο εντός. Στη φάση μετά τους ομίλους. Τι εννοεί στη φάση μετά τους ομίλους? Δεν ξέρω. Και μετά και ο Chris λέει, μετά με την απόκτηση των Τζάλμα Ματέους, δεν θα είναι υπερβολή και ρίσκο να αποκτηθεί και δεκάρι μεσοεπιθετικά? Έχουμε και Σάχοφ οχτάρο δεκάρι και ο Πέλκας δεν γίνεται από τις 45 συμμετοχές να πέσει στις 10-15. Το ίδιο και για τους Μίστα Ζάιρο στα Extreme. Ναι. Εντάξει. Όλα αυτά γίνονται βεβαίως με το σκεπτικό ότι μάλλον θα φύγει ο Μακ, ένα αυτό, ενώ για τον Ζάιρο δεν βάζει το χέρι στη φωτιά ότι θα παραμείνει. Έτσι, ή παίζεται. Ότι μπορείς να στηριχτείς αυτόν. Μπορεί να τον έχεις, αλλά... Αλλά για δεκάρι πράγματι ο Πέλκα σίγουρα, ο Σάχοφ μπορεί, ο Ματέους μπορεί,
ναι, μπορείς να πεις ότι κατά μία έννοια έχει καλυφθεί η θέση, επειδή μπορούν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές να ανταπεξέλθουν στο 4-2-3-1 που θέλει να παίξει ο Ίβιτς, να ανταπεξέλθουν στη θέση. Δηλαδή σχήμα τώρα π.χ. Τρεις μεσοπθετικοί, στο ένα άκρο Κάμπος, στο άλλο άκρο Ροντρίγκες, δεκάριο Ματέους, από πίσω του ως εναλλακτικές στην τριάδα αυτή ο Πέλκας, πες, ναι, ένας, ο Μιστακίδης, ένας, ο Ζάιρο δεν ξέρεις, ο Μακ μάλλον θα υπάρχει, μάλλον χρειάζεται κι άλλος, μάλλον όπως τα υπολογίζουμε. Δηλαδή εκεί στις τρεις θέσεις πίσω το φορ έχεις έξι παίχτες, έχεις έξι, πέντε έξι. Οριακά είσαι. Χωράει ακόμη ένα ίσως. Ο Κρίστο είπε με την έννοια ότι θα μειωθούν οι συμμετοχές του Πέλκα. Θα μειωθούν. Όχι ας πούμε ότι θα είναι υπερβολή, θα είναι τόσο πολύ. Εντάξει, αν είναι ποιοτικότερος του Πέλκα, ο οποίος και αυτός φέτος λογικά θα έχει μια εξέλιξη και μια ακόμα μεγαλύτερη οριμότητα, γιατί του έλειψε αυτό λίγο. Δηλαδή μια σταθερότητα στην απόδοση, το ένα. Δηλαδή να πιάσει τα 7-8 σε κάθε παιχνίδι. Και ένα δεύτερο, να βγάλει και κάποια άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του που ακόμα λόγω εμπειριών, ηλικίας κλπ. Δεν τα έχει. Αλλά καλύτερο τον περιμένω και αυτόν του χρόνου. Και αυτός θα είναι μια μεταγραφή. Όχι με τον ίδιο ρυθμό εξέλιξη και βελτίωση που μπορεί να έχει ένας Χαρίς ή ένας Τσίμιροτ. Αλλά και αυτός ακόμα έχει να δώσει, πιστεύω, και να βγάλει στοιχεία. Λοιπόν, κάποια νεότερα και από την Αθήνα και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Διαβάζουμε μια είδηση για το ότι η κυβέρνηση κάλεσε, λέει, σε απολογία την ΕΠΟ για, του Υπουργείου, τι? Για παραλήψεις στη διοργάνωση του τελικού κυπέλου που είχαν ως αποτέλεσμα την εισβολή ατόμων που δεν είχαν προσκλήσει τον εν λόγω αγώνα. Η κλήση έγινε σήμερα γνωστή στην συνδέση της ΕΠΟ και αρκετά μέλη αντέδρασαν, μια και η υπεύθυνη ήταν η αστυνομία. Το πρόστιμο, λέει, που προβλέπει ο νέος νόμος που δίνει έτσι παραπάνω αρμοδιότητα στον Υπουργό μπορεί να κυμανθεί από 10.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι λες? Εντάξει. Απλά δεν καταλαβαίνω από ποιους κλήθηκε η ΕΠΟ σε απολογία. Από το Υπουργείο Πολυαθλητισμού. Δεν κάλεσε ο Υπουργός την ΠΑΕΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Ντόρτμουντ. Ναι, και επέβαλε αυτός. Ναι, με βάση τις αρμοδιότητες που του δίνει πλέον ο νόμος. Ναι. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, από την πλευρά του ΠΑΟΚ αναφέρεται ότι υπάρχουν πράγματα συζητήσεις με το Βελίδη. Αναλαμβάνουμε, το είπε και την Παρασκευή ο Μίχελ, έτσι. Ότι συζητάμε. Ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Δεν ούτε τον τελείωσε, ούτε είπε κάτι άλλο. Α, όχι, μας λέει ένας φίλος, ναι, έχει δίκιο, ο φίλος μας ο Δημιανός από τις Ηνωμένες Πολιτείες που πρόσεξε τα λεγόμενα του Μίχελ, ότι και ο Ίβιτς, για τέσσερις τερματοφύλακες μίλησε ο Ίβιτς. Αμέσως, λέει, έβγαλαν συμπέρασμα όσοι ακούν αυτά που τους βολεύει. Εντάξει, και το Βελίδη απόφαση είναι δύσκολη, και τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν έχει οικονομικό θέμα. Μπορεί να δώσει ένα συμβόλαιο, ξέρω εγώ, κανονικό στο Βελίδη. Εντάξει, το θέμα είναι κατά πόσο ο Βελίδης πιστεύει στις δικές του δυνατότητες, γιατί έχει συνέδρια από μια αφετηρία πολύ χαμηλή. Κακά τα ψέματα, αν αποκτηθεί τερματοφύλακας θεωρητικά καλύτερος του Γλύκου, ξεκινάει ως τρίτος. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πάρα πολλά. Και μην ξεχνάμε ότι στη φετινή σεζόν και εκεί είχε σταθεί ο Μίχελ, γιατί εκεί πρέπει να πατάμε. Στα όσα λένε αυτοί, φτάσαμε σε σημείο να παίζουμε λύσες. Χωρίς να έχει την υποδομή το παιδί, ναι, το παιδί να κάνει αυτό το πράγμα. Και ανταποκρίθηκε πολύ καλύτερα, τέλος πάντων, από ό,τι περιμέναμε. Εντάξει. Αλλά είναι τρεις διοργανώσεις υψηλών απαιτήσεων, υπάρχουν αντικσοότητες, υπάρχουν ατυχίες. Μία ομάδα πρέπει να είναι καβατζωμένη. Πρέπει να χαιρόμαστε που ο Βελίδης μένει. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πιο καβατζωμένος.
Αυτή είναι εμένα η σκέψη μου. Δηλαδή το σκεπτικό είναι ο Βελίδης να είναι τρίτος. Το σκεπτικό. Το σκεπτικό είναι ότι τελείωσε η χρονιά. Δεν, έχει, δεν του λέει κανείς. Τελείωσε η χρονιά με τον Γλύκο πρώτο. Αν θες να έχεις ανεβασμένο επίπεδο στους τερματοφυλάκες, πρέπει να είναι τρίτος ο Βελίδης. Δηλαδή να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Γλύκου και του παιχταρά που θα πάρουμε. Έχουν τον εφιάλτη του περασμένου Ιανουαρίου που ξύπνησε ένα Σάββατο και ο Πάκου δεν είχε δεύτερο γκολκίπερ να πάρει την αποστολή. Τέσσερις τερματοφυλάκες σε μια εβδομάδα. Ναι. Το θέμα και από δικούς τους λάθους χειρισμούς βέβαια, έτσι. Όχι μόνο ατυχίες. Και τραυματισμοί. Το θέμα ποιο είναι, ότι το δύσκολο στην περίπτωση αυτή δεν είναι αν θα δεχτεί η ομάδα να έχει τρίτο καλύτερο τερματοφύλακα. Η σεζόν τελείωσε πέρσι με Γλύκο πρώτο, Βελίδη δεύτερο. Αν αποκτηθεί καλύτερο του Γλύκου, δεν είναι ότι του είπαν το Βελίδη θα είσαι τρίτο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Ότι αν πάρει καλύτερο του Γλύκου θα είναι τρίτο ο Βελίδη. Ναι. Έχει χρόνια πάντως ο ΠΑΟΚ να δώσει σε έναν goalkeeper 40 μάτς. Συνήθως τα μοιράζεται και αυτό δεν είναι. Μα είναι επειδή κάναν καλές επιλογές τερματοφυλάκων. Δεν πήρανε τον Χακόμπο, τον κρατήσανε ενώ βίαζε Παρθένες στην Αριστοτέλους. Πήραν τον Ιντάζ που είχε τα κόλλο σαν τη Κιμ Καρντάσιαν. Εντάξει, πήρανε, ξέρω εγώ. Ποιον άλλον πήρανε, ρε. Τον Όλσεν που πήγαμε να πάθουμε κεφαλικό. Το γλιτώσαμε τελικά. Πήρανε. Ποιον άλλον είχαν πάλι. Αυτούς είχαμε, ρε. Και ο Γλύκος πάντα επίσης. Ο Κρέσης που ούτε μίλα κανονικά, ούτε μίλα, δεν ξανάπαιξε ποτέ από τότε. Ξεκίνησε στη Λοκομοτίβ Μόσχας και μετά πέμπτο έκτο παιχνίδι αντίου. Μετά ως δεύτερος έκανε κάτι συμβόλαιο να κλαις. Να ακούσουμε τι ώρα είναι για να κλείσουμε. Η ώρα είναι 2. Σβήσε τη δίψα σου με ένα δροσιστικό αναψυκτικό από τα Φορόλ. Φορόλ Μακεδονίας 108 με Μαρτίου και Φορόλ Αγίου Σπυρίδωνος 1 στην Τριανδρία. Φορόλ. Καταστήματα ψιλικών για όλους. Η εφημερίδα μου, τα τσιγάρα μου, μια σοκολάτα για να γλυκαθώ, κάτι για να δροσιστώ και ό,τι άλλο χρειαστώ. For All. Για απλές καθημερινές συνήθειες, ό,τι χρειάζεσαι, κάθε στιγμή δίπλα σου. For All. Πάντα με χαμόγελο, άψογη εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Πάρε καφέ και απόλαυσε αγορές. Καταστήματα ψιλικών. For All. Τα μικρά πολυκαταστήματα. Με 12 καταστήματα. Ένα σίγουρα κοντά σας. For All, Βασιλής Σόλγας 139 και For All, Μεγάλο Αλεξάνδρου 52 Τρίλοφος. Και τον Xpurning θυμήθηκε φίλος από τους goalkeeper που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Ο Σάχοφ σαν δεκάρι, γράφει ένας, μην ξεχνάς ότι με μεγάλες ομάδες θα παίζουμε 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, οπότε ακυρώνεται ο Πέλκας και θα υπάρχουν δύο θέσεις στα εξτρέμ για όλους αυτούς. Βέβαια, κάνουμε όλοι υπολογισμοί, υπολογισμούς και αναφέρουμε απλώς ότι στο 10, όπου πάω και πήρε, είχε μία λύση. Θεωρητικά τώρα υπάρχει ο Σάχοφ και μάλλον και ο Ματέους, αυτό λέμε. Και θα πάρουν και δεκάρι, δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Μήπως είναι ρίσκο το να πάρουμε και δεκάρι. Μήπως ας έχουμε εμείς και βλέπουμε. Μήπως θα λείψει πολύ εξτρέμ τελικά παρά το δεκάρι. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι δυσκολεύονται για το δεκάρι. Καλά, λογικό. Δεν είναι. Βρίσκουν περιπτώσεις. Γιατί είναι δυσέβρετα. Πραγματικά να κάνουν. Ενώ ίσως έχουν αποκτήσει δύο. Δεν είναι δεκάρια, φίλε. Κανείς από τους δύο. Μπορούν να παίξουν, μπορούν. Αυτό το λάθος κάνεις. Μήπως μένεις στον Παξέ τελικά και δεν μένεις στο Ρετζίκι που είσαι. Και ο Πέλκας είναι, μην ξεχνάς. Ναι, είναι ο Πέλκας, δεκάρι. Μπορούν να παίξουν. Μήπως θα έχεις ανάγκη πιο πολύ για εξτρέμα φύγει ο Μακ και ο Ζάιρο δεν, παρά για δεκάρι. Τέλος πάντων. Αν φύγει ο Μακ, θες σίγουρα δεκάρι. Δεκάρι. Μήπως θες εξτρέμ. Εξτρέμ θα παίξει ο Ματέους. Μήπως θες πιο Ροντρίγκες παίχτη. Πιο Τζάλμα κάμπος. Τι. Πιο Ροντρίγκες παίχτη, τι εννοείς. Πιο Ροντρίγκες. Ναι, εξτρέμ. Καλό είναι ο Ροντρίγκες, αλλά δεν αντέχει πολλού Ροντρίγκες στην 11η. Δεν κάναμε την ανάλυση που ήθελα, θα την κάνω όμως αύριο. Πάμε. Γράψτε την. Τα λέμε στις επόμενες ώρες. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι.